Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συγκλονίζει τους πάντες η τραγωδία που σημειώθηκε χθες στα διεθνή ύδατα νότια της Πύλου με τη σύγκρουση των δύο φορτηγών πλοίων. Οι έρευνες συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα, ωστόσο οι ελπίδες να βρεθεί κάποιος από τους αγνοούμενους λίγο στέγουν. Το φορτηγό πλοίο Con South έφτασε το πρωί στο λιμάνι της Καλαμάτας, μεταφέροντας τους διασωθέντες και τους δύο νεκρούς. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες του λιμενικού σώματος στα διεθνή ύδατα 87 μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου για τον εντοπισμό των 8 αγνοούμενων ναυτικών του φορτηγού πλοίου Piri Reis που φορτωμένο με λίπασμα βυθίστηκε μετά από σύγκρουση με το φορτηγό πλοίο Con South με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο ναυτικοί και να αγνοούνται άλλοι 8. Στις έρευνες συμμετέχει ένα σκάφος ανοιχτής θαλάσσιου λιμενικού σώματος, τρία παραπλέοντα πλοία και ένα αεροσκάφος. Τα μέλη του πληρώματος του Piri Reis υπήκοοι Συρίας διασώθηκαν χθες από το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου Con South, το οποίο έχει υποστεί υλικές ζημιές και οδηγήθηκε συνοδεία δύναμης του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Καλαμάτας. Πριν περίπου 30-40 λεπτά, το πλοίο κατέπλευσε στην τροχιά κυροβολίου του λιμένου Καλαμάτας. Οι οδηγίες που είχε ο πλοίαρχος, τις οποίες είχε αποδεχτεί από την υπηρεσία μας, καθώς και ο πλοηγός του λιμένα, ήταν να προσδέσει εντός του λιμένα το πλοίο. Για λόγους ασφαλείας. Δυστυχώς όμως ο καπετάνιος μας ενημέρωσε και απευθείας στην υπηρεσία μας και μέσω του πλοηγού ότι παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα στη μηχανή του και κρίνει επισφαλές να συνεχίσει τη διαδικασία για να μπει μέσα στο λιμάνι. Το αποτέλεσμα να μείνει στο χώρο του αγκυροβολής του λιμάνι Καλαμάτας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στη διαδικασία αγκυροβολής. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι φορείς σχετικά με την αλλαγή του προγράμματος. Επίσης, οι πράκτορες και των δύο πλοίων, και του βυθιστέντος και του πλοίου που κατέπλεσε μόλις τώρα, έχουν κανονίσει να φύγουν οι επιβατικές λάτσες από το λιμάνι να πάνε να μεταφέρουν τους σωρούς και τους διασωθέντες. Στο λιμεναρχείο της Καλαμάτας μετέβει σήμερα κλιμάκιο της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχημάτων προκειμένου να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του ναυτικού δυστυχήματος. Το Piri Reis ήταν τουρκικών συμφερόντων με σημαία Cook Islands και πλήρωμα 17 υπήκοου Συρίας, ενώ το Con South γερμανικών συμφερόντων με σημαία Αντίκουα Μπαρμπούντα και ενό φορτίου και είχε πλήρωμα 5 Ρώσους, 10 Πολωνούς και ένα Φιλιππινέζο. Θα περιμένει σε ετοιμότητα το νοσοκομείο να πάρει τους διασωθέντες να τους πάνε στο νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι έχει κινητοποιηθεί και η δικιά μας υπηρεσία αρμόδια για τα ναυτικά ατυχήματα που έχει έδρα τον Πειραιά του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία είναι η ελληνική υπηρεσία διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων. Και πριν από λίγο μας έστειλε και σχετικό έγγραφο και η σημαία του βυθιστέντος πλοίου, ότι έχουν ορίσει πραγματογνώμονες, εκπρόσωποι της σημαίας δηλαδή, οι οποίοι θα έρθουν και αυτοί στην Καλαμάτα από κοινού να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο, να βρουν τα αίτια πιθανόν, τι πήγε στραβά και έγινε το ατύχημα. Από τη βύθιση του πλοίου δεν έχει προκληθεί θαλάσσια ρήπανση. Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, μικρή ποσότητα πετρελαίου ηρυδίζουσας μορφής που εμφανίστηκε στη θαλάσσια περιοχή είναι αυτοδιαλυόμενη και δεν είναι απαραίτητο ότι προέρχεται από το ναυάγιο. Το συγκεκριμένο βάθος στην περιοχή που είναι διεθνή ύδατα είναι 2.500 μέτρα και το ναυάγιο δεν εγκυμονεί κινδύνους. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η μεταφορά και των δύο νεκρών και των 7 διασωθέντων από το Piri Reis, το καράβι το οποίο βυθίστηκε. Οι 7 είναι σε καλή κατάσταση, όμως για προληπτικούς λόγους οδηγήθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Καλαμάτας για προληπτικό έλεγχο. Επίσης και ένας μάγειρας από το άλλο καράβι που προξένησε το ατύχημα είχε κάποια προβλήματα υγείας και μεταφέρθηκε αυτός στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα τις έρευνες που υπάρχουν οι αγνοούμενοι συνεχίζουν να είναι αγνοούμενοι και δεν έχουν βρεθεί και από ό,τι καταλαβαίνετε οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες περιορίζονται στο ελάχιστο. Το μόνο θετικό στην όλη περίπτωση είναι ότι δεν υπάρχει θαλάσσια ρήπανση
στην περιοχή. Υπάρχουν τρεις πετρελοκυλίδες μικρής έκτασης, οι οποίες είναι αυτοδιαλυόμενες και μέχρι τα δεδομένα τα υπάρχουν σήμερα, από τις ελέγχους που γίνει με τους επιστήμονες, δεν υπάρχει πρόβλημα ρήπανση στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα τραγικό γεγονός, μας έχει θλίψει όλους. Σε πολύ καλό κλίμα και με όλα τα κομβικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, έγινε χθες η συνάντηση μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Πέτρου Τατούλη. Ο Μεσσηνίος Πρωθυπουργός και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές και τον σχεδιασμό που υπάρχει. Ως εξαιρετικό momentum για την ανάπτυξη της περιφέρειας Πελοποννήσου χαρακτηρίστηκε η σημερινή πολιτική συγκυρία με την συνύπαρξη των δύο Πελοποννησίων πολιτικών σε θέσεις ευθύνης κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη. Στη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία του συνόλου των έργων που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Πελοποννήσου με κύρια έμφαση στους οδικούς άξονες, λιμενικές υποδομές, το σιδηροδρομικό δίκτυο και τις αερομεταφορές. Ενώ μέσα στις προσεχείς ημέρες συμφωνήθηκε νέα συνάντηση με τη συμμετοχή των αρμοδίων υπουργών. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Περιφέρεια αναφορικά με τη δημιουργία του Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας, την πολιτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την πολιτική τουριστικής ανάπτυξης και τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, με ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων. Πρέπει με μεγάλη συνέπεια να προσιλωθούμε μόνο κυρίως σε αυτό το στόχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα οικονομίας, όπως η ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου και η αξιοποίηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου καινοτομικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Τις προσπάθειες της να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους τουρίστες συνεχίζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στο Καλό Νερό υποδέχτηκε Ρώσους τουριστικούς πράκτορες, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας, με απότερο σκοπό να αξιοποιηθεί το σημαντικό ενδιαφέρον που υπάρχει για την προσέλκυση τουριστών από την ρώσικη αγορά. Σε διάφορα επίπεδα συνεχίζει να κινείται με εξωστρέφεια η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Χθες έγινε η υποδοχή στο Καλό Νερό Ρώσων τουριστικών πρακτόρων. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη Πελοπόννησο, στην όμορφη Μεσσηνία, στην καταπληκτική Τριφυλία, εδώ, σε αυτή την υπέροχη περιοχή της Πελοποννήσου. Και πιστεύω ότι τις λίγες ώρες που είστε εδώ, έχετε δει ότι βρίσκεστε σε έναν ευλογημένο τόπο. Η Ελλάδα και η Ρωσία έχουν μεγάλη ιστορία, έχουν πολλά κοινά. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε είναι ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου συνδέεται άρρηκτα και έχει παίξει σημαντικό ρόλο στις πιο μεγάλες στιγμές του ελληνισμού και της ιστορίας και ότι σήμερα είναι μια περιφέρεια που κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να γίνει πρότυπο ευρωπαϊκής περιφέρειας. Σας καλωσορίζουμε. Είστε σε μια περιοχή όπου προσφέρεται για τουρισμό 12 μήνες του χρόνου. Είστε σε μια περιοχή που έχει τις δυνατότητες να μπορέσει να προσφέρει πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα τα εκλεκτά της τοπικά προϊόντα που νομίζω ότι πολλά από αυτά τα γεύεστε. Δυνατότητες για όλες τις μορφές τουρισμού. Η συνάντηση έγινε μέσα σε πολύ καλό κλίμα στο Μεσσηνία Μάρε, όπου οι τουριστικοί πράκτορες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν για τις ομορφιές της Μεσσηνίας και ειδικότερα της Τριφυλίας. Καλώς ήρθατε σε μια από τις ομορφότερες γωνιές της Μεσσηνίας, που είναι ο Δήμος Τριφυλίας και ιδιαίτερα αυτή η περιοχή του Καλού Νερού, της Ελέας και η φιλόξενη εστία σήμερα εδώ του Μεσσηνία Μάρε. Τα πλεονεκτήματα της περιοχής έφυσαν επιτάπητος τόσο οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες όσο και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχών Τριφυλίας. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τα πάντα να σώσουμε τα παιδιά καλά και το πρόβλημα μας κατάφερε πιο πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το παρόν στη συνάντηση με τους Ρώσους τουριστικούς πράκτορες, δίνοντας έμφαση στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης εν ώψη και της φετινής αλλά και των επομένων περιόδων, έδωσε και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης. Να σας πω ότι εδώ η περιοχή είναι μια εξαιρετική περιοχή, όπως είναι όλη η Πελοπόννησο. Ξέρω το ενδιαφέρον σας, το επαγγελματικό ενδιαφέρον σας για να αναπτύξετε τον τουρισμό στην περιοχή μας. Και αυτό για μένα θα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι. Η Πελοπόννησος και ιδιαίτερα αυτή εδώ η περιοχή του Καλού Νερού είναι μια περιοχή με εξαιρετικές ομορφιές, με εξαιρετική αγάπη στο περιβάλλον και είναι ένα κομμάτι που ήδη πλέον είναι ενταγμένο στις περιοχές
ειδικής προστασίας στις λεγόμενες περιοχές Natura. Σε αυτό το θέμα, καθότι είναι αρκετά αυτό που συζητήθηκαν τόσο στο Καλό Νερό, αλλά θα μεταφέρουμε και μία είδηση. Να καλησπέρισουμε, έχουμε μαζί μας τον διευθυντή της τηλεόρασης ΕΒΕΣ, τον Νίκο Μπελογιάννη, αλλά στην άκρη της τηλεφωνικής επικοινωνίας είναι και ο διευθυντής της Εφημερίδας Πανίου, Θανάσης Σαμουλής. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Λοιπόν, να πούμε για το μεγάλο project που υπάρχει για υδροπλάνα και υδατοδρόμια. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές στην Πελοπόννησο. Υπήρξε μια σημαντική συνάντηση που είχε ο Ελληνοκαναδός Μάικ Πατούλης με τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη. Είναι πολύ κοντά στο να κλειστεί η συμφωνία που θα αναδιατάξει γενικά την υπόθεση τουρισμός, καθοριστικά μάλιστα. Ο κ. Πατούλης, να σημειώσουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που είχε έρθει στο παρελθόν, είχε επενδύσει 70 εκατομμύρια ευρώ, είχε φροντίσει να υπάρξει μια τέτοια επένδυση για την υδατοδρόμιο. Ωστόσο, ο άνθρωπος απογοητεύτηκε και έφυγε βρίζοντας λόγω της τότε εφιστάμενης κατάστασης και των γραφείων κρατικών και άλλων κολλημάτων. Ήταν διαφορετικός ο νόμος τότε. Όμως τώρα άλλαξε το νομοσχέδιο, υπάρχει λοιπόν ξανά ενδιαφέρον και υπάρχει συνεννόηση τόσο στο σταθμό συντήρησης, όσο οι υπόλοιπες υποδομές αλλά και εκείνη του ανεφοδιασμού να ενσωματωθούν στις λιμενικές δομές που υπάρχουν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ακούγεται πολύ έντονα η περιοχή της Καλαμάτας, την έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, η περιοχή της Πύλου, της Μονεμβασιάς και του Γηθίου. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε πως αυτή είναι μια σημαντική δυνατότητα και μένει να δούμε πώς θα καθοριστούν όλα αυτά, καθότι η τελική απόφαση αναμένεται να πάρθει μέσα στον Ιούνιο. Νίκο, σίγουρα πρόκειται για κάτι το εξαιρετικά σημαντικό, αφού μιλάμε για τουρισμό. Και αν θα τα συνδυάσουμε και με το υπόλοιπο ενδιαφέρον που υπάρχει από όλες τις αγορές για την περιοχή μας. Οι πληροφορίες δικές μου είναι ότι πιο πολύ συγκλίνουν οι όλες τις προϋποθέσεις στο να γίνει η βάση στη Μεσσηνία ή στην Πύλο ή στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Αυτή. Ο Ελληνοκαναδός, ο μεγάλος επιχειρηματίας, όπως πολύ σωστά είπες, είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του πέρσι για αυτό το θέμα εδώ. Έκανε πολύ μεγάλες προσπάθειες για να το υλοποιήσει. Αλλά η γραφειοκρατία δεν είναι μόνο γραφειοκρατία, ήταν και κάποιοι νόμοι οι οποίοι αλλάξανε φέτος, οι οποίοι είναι πολύ πιο προσοδοφόρο το έδαφος, με πολύ λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες και πιο ευέλικτους, πιο καλύτερους νόμους εμφάμιλους του εξωτερικού. Γι' αυτό και φέτος ήρθε πολύ πιο ζεστός. Βλέπει την ανάπτυξη της περιοχής, βλέπει την ανάπτυξη της Πελοποννήσου. Είναι βασικό αυτό το πράγμα τώρα να κάνει τη βάση εδώ να είναι 70 προς το παρόν. 70 υδροπλάνα, όπως λέει, και παραπάνω, καταλαβαίνετε πόσες θέσεις εργασίας θα είναι και τι όφελος θα έχει και για τον τόπο μας. Λέω και πάλι ότι οι πληροφορίες δικές μου είναι ότι θα γίνει ή στην Πύλο ή στη Μεσσηνία ή στην Καλαμάτα, με περισσότερες προϋποθέσεις στην Πύλο. Μάλιστα, αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το συνδυάζουμε και με τις υπόλοιπες δομές που υπάρχει, Κώστα Ναβαρίνο και όλα αυτά. Χθες είχαμε και μια σημαντική συνάντηση, Νίκο. Το παρακολουθήσαμε το ρεπορτάζ. Οι Ρώσοι ήταν ζεστοί για να φέρουν τουρίστες. Χτες ήταν 80 tour operators οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και κάνουν την περιοδία του στην Πελοπόννησο. Χτες βρεθήκαν στο Καλό Νερό. Οι οποίοι κακά τα ψέματα είναι ενθουσιασμένοι. Οι Ρώσοι είναι, από ό,τι φαίνεται, πολύ 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 θετικοί προς την Ελλάδα. Μας αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η μεσογειακή διατροφή είναι πάρα πολύ καλή για αυτούς. Το ξενοδοχείο χτες, το πολύ ωραίο ξενοδοχείο το οποίο είμαστε στο Καλό Νερό, τους προσέφερε και καλό φαγητό, αλλά και έχει και την καταπληκτική τη θέα. Σήμερα είναι στο Κώστα Λαβαρίνο το συγκεκριμένο γκρουπ των Ρώσων. Το υποδέχτηκε ο Περιφερειάρχης χθες μαζί με την Περιφερειάρχη, την κυρία Αντίνα Νικολάκου. Τους καλωσόρισαν, τους δείξανε, όπως είδες και εσύ και το βίντεο αυτό, το οποίο κακά τα ψέματα κάνει το γύρο του κόσμου, το πολύ επιτυχημένο βίντεο με την παρουσίαση της Πελοποννήσου, του Μυθική Πελοποννήσος, και τους έδωσαν και το βιβλίο αυτό της Μεσσηνίας μεταφρασμένο στα ρώσικα. Οι τουροπερέτες μείναν κατάπληκτοι και είδανε ότι αυτό που θα πουλήσουν, δηλαδή που θα πουλήσουν την περιοχή μας, που θα πουλήσουν σε εισαγωγικά την περιοχή μας στο ρώσικο κοινό, ότι θα πιάσουν τόπο και τα λεφτά των Ρώσων, αλλά και αυτοί δεν αντιμετωπίζουν, όπως είπαν, κανένα πρόβλημα στο να πούν στους Ρώσους να έρθουν στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Ρώσοι μέχρι τώρα βρίσκονταν πιο πολύ στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια μετακίνηση πολύ μεγάλη του ρωσικού πολιτισμού προς τα κάτω. Βέβαια, έχουν συμβάλει και οι ομογενείς, οι δικοί μας εδώ. Μεγάλη διαφήμιση για τον τόπο μας είναι ο κύριος Καλτσίδης, ο οποίος έχει τη βίλα εδώ πέρα και επισκέπτεται πολύ συχνά την περιοχή μας. Μεγάλη διαφήμιση για τον τόπο μας, το ξαναλέω. Δηλαδή, παίζει το όνομα της Μεσσηνίας στα πρώτα στη Ρωσία, μέσα στο Κρεμλίνο, δηλαδή μέσα στο Πούτιν και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και γράφεται αυτό το πράγμα στις ρωσικές εφημερίδες. Και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν διακοπές στη Ρωσία, από τη Ρωσία στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή είναι από τους πιο δυνατούς προορισμούς τους και η Μεσσηνία.
Η Πελοπόννησος και η Μεσσηνία. Να μην πούμε μόνο τη Μεσσηνία. Εγώ επαναλαμβάνω πάντως πως σημαντική είναι και η κίνηση μετάφραση του βιβλίου, επιτέλους στα ρώσικα, γιατί μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει μόνο μέχρι τα αγγλικά. Φτάναμε και τίποτα από αυτό. Τους κατέπληξε, θέλω να σου πω, τους κατέπληξε τους Ρώσους, ότι έγινε τέτοια προσπάθεια για αυτούς τους 80 tour operators. Το ξέρουμε το βιβλίο όλο αυτό τη Μεσσηνία. Πάρα πολύ καλή έκδοση. Αυτούς τους τροπερίδες τους κατέπληξε ότι ήταν γραμμένο, ήρθαν στην Ελλάδα και το βρήκαν γραμμένο στα ρώσικα. Θανάση. Κοίταξε, ωραία τα ευχάριστα, αλλά εγώ έχω μια ένσταση. Πού θα κοιμηθούν όλοι αυτοί οι αμάρτωνες εδώ πέρα? Εδώ δεν υπάρχουν ξενοδοχεία και φέτος μήπως είναι και λιγότερα. Ξέρω, με το φιλοξένια όλα ακούμε ότι κάτι θα γίνει, τελικά δεν γίνεται τίποτα. Δεν έχει γίνει κάτι, είναι σε κατάσταση. Το παλιό εκεί, το μεγάλο ξενοδοχείο το οποίο δούλευε ο κύριος Γίτρας, έχει φέτος δεν θα δουλέψει, από ό,τι έχω μάθει. Σημαντική. Το Aquarius. Εντάξει, υπάρχει μια διαφωνία επιχειρηματική, Θανάση, νομίζω τώρα. Εντάξει. Δεν είναι διαφωνία επιχειρηματική, υπάρχει άλλη εξέλιξη εκεί κλπ. Και φέτος, το σίγουρο είναι ότι φέτος χωρίς συντήρηση και τέτοια δεν θα δουλέψει φέτος. Άρα είμαστε στα μείον. Ναι. Είναι η Κώστα Ναβαρίνο. Υπάρχουν σε εξέλιξη κάποιες επενδύσεις οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να πάνε τα πράγματα μαζί, γιατί κάτι τέτοιες απόπειρες με τη σκανδιναβική αγορά και κάποιες άλλες αγορές, καταρχήν και κατά το παρελθόν, οι οποίες τελικά προσέκουσαν στην ανετοιμότητα της περιοχής κλπ. Και έτσι χάθηκαν. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει πολύ πιο σοβαρός ο σχεδιασμός, διότι κινδυνεύουμε, ας πούμε, να βρεθούμε με πάρα πολλούς, αυτό που λέγαμε παλιά, ότι όταν ο δρόμος ανοίξει κλπ. Και είναι εύκολη πρόσβαση στην Καλαμάτα, ότι θα δημιουργηθούν άλλες παρενέργειες μετά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, υπάρχει για την περιοχή. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη με τα αεροπλάνα που είπες. Είχε συζητηθεί και πολύ παλιότερα αυτό και μάλιστα ο καπετάν Βασίλης και ο αείμνηστος είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και για αυτό το ζήτημα, επειδή έβλεπε και τις καταστάσεις με τους δρόμους και όλα αυτά κλπ. Και μια πρόσβαση από τη θάλασσα. Τι να λέμε τώρα, είναι πολύ προχωρημένη η κατάσταση, δεδομένου ότι ιδιαίτερα η Μεσσηνία αλλά και όλη η Πελοπόννησος έχει τρομερή εικόνα και θέα αν τη γυρίσεις από τη θάλασσα ή αν τη βλέπεις από τη θάλασσα. Και είναι γύρω γύρω θάλασσα τώρα, σαν νησί. Είναι δηλαδή μια ιδιαίτερη κατάσταση η οποία μπορεί να λειτουργήσει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα σκοντάψει και αυτή σε γραφειοκρατίες, αυτή η ιδέα και σε όλα τα σχετικά κλπ. Τώρα από το ρώσικο μέτωπο, τα νέα βεβαίως είναι καλά γενικότερα για την Ελλάδα. Αν φτάσουν και σε εμάς εδώ, είτε με μορφή κάποιων επενδύσεων, είτε με οργανωμένη. Υπάρχει, σωστά το αναφέρεις, υπάρχει και ενδιαφέρον για το real estate της Μεσσηνίας από Ρώσους, έτσι. Και αυτό υπάρχει και για το θέμα της γραμμής, νομίζω, που λειτουργήσε, δεν ξέρω, λειτουργήσε πέρσι, δεν θυμάμαι καλά. Και φέτος νομίζω ότι είναι να λειτουργήσει η γραμμή με τη Μόσχα αεροπορική. Νομίζω ότι μπορεί θα λειτουργήσει, βέβαια θα λειτουργήσει. Ναι, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν φέτος εδώ. Υπάρχει νομίζω λειτουργεί μετά το Πάσχα. Υπάρχει ενδιαφέρον και για κάποιες συνεργασίες επενδυτικές με το σύστημα της Κώστα Ναβαρίνο. Δεν ξέρω παράλληλες ή παράπλευρες με ρώσους ας πούμε. Και επίσης το ενδιαφέρον των Ρώσων και εδώ στην περιοχή της δική μας που είχαν έρθει αλλά και στην περιοχή της Τριφυλίας που πήγαν φαίνεται να είναι έντονο. Ωραία. Ας πούμε ότι θα τους ικανοποιήσουμε. Εμείς, εγώ δίνω μεγάλη σημασία γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι τουριστικοί πράκτορες, ο κόσμος, αυτοί που ψάχνουν μία διέξοδο, όχι μία διέξοδο, ψάχνοντας να ανακαλύψουν ιδανικά σημεία διακοπών, οπωσδήποτε η Ελλάδα από πλευράς προσόντων και πλεονεκτημάτων τα έχει. Το θέμα είναι αν εμείς θα είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να υποδεχθούμε αυτόν τον κόσμο, να περάσει καλά, να περάσει και φθηνά. Θα παίξει μεγάλο ρόλο εάν μειωθεί και ο ΦΠΑ στην εστίαση και κατά κάποιο τρόπο οι τιμές πιεστούν προς τα κάτω. Θα μειωθεί, θα είναι στις πληροφορίες δικές μου, μέχρι τον Ιούνιο θα μειωθεί. Αυτά είναι στα θετικά και νομίζω ότι αυτά μπορεί να δημιουργήσουν. Εγώ να σου πω και ένα άλλο θετικό, να σου δώσω και μια είδηση, ότι το Κώστα Ναβαρίνο το χειμώνα, Ιανουάριο μήνα, για πρώτη φορά θα μείνει ανοιχτό από ό,τι φαίνεται όλο το χρόνο, το Ιανουάριο μήνα έχει δύο συνέδρια μεγάλα των χιλίων τόσων ατόμων από τη Ρωσία, με γιατρούς και με επιστήμονες άλλους. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό αυτή τη στιγμή τώρα σε μια καθεαυτού νεκρή περίοδο να είναι τώρα χίλια άτομα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό και μην ξεχνάμε ότι το Κώστα Ναβαρίνο, οι σχεδιασμοί ήταν και φαντάζομαι παραμένουν σε επίπεδο σχεδιασμών. Βέβαια το κλίμα δεν το ευνοούσε. Είναι να είναι πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι μέχρι τώρα έχει μείνει ανοιχτό. Και για, και για λόγους ας πούμε ειδικού τουρισμού που έρχεται και για το γκολφ και τέτοια και όλα αυτά, γιατί δεν είναι μόνο η καλοκαίρι, το καλοκαίρι, η άνοιξη και το φθινόπωρο εδώ είναι ιδανικά για τουριστές και βέβαια είναι και για τουρίστες με υψηλό βαλάντι, οι οποίοι δεν είναι οι τουρίστες του Αυγούστου ας πούμε που παίρνουν την άδεια για να, απλά για να την βγάλουν κάπου. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα για τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε νέα και από το θέμα των υποδομών. Μια ιδιαίτερα σημαντική είδηση έρχεται λοιπόν για τους οδικούς άξονες της Μεσσηνίας, που προϊονίζει θετικές εξελίξεις και για το Καλαμάτα Ριζόμυλος. Ο λόγος για την επικείμενη δημοπρασία 18 Ιουνίου στο τμήμα Σουλινάρη Κορυφάς. Σε τροχιά υλοποίησης αναμένεται να βρεθεί σύντομα ένα εξαιρετικά σημαντικό οδικό τμήμα για την περιοχή της Πηλίας. Ο λόγος για το Σουλινάρη Κορυφάσιο, το οποίο και δημοπρατείται στις 18 Ιουνίου. 18 Ιουνίου θα έχουμε την δημοπρασία του έργου. Ήδη έχει ενταχθεί από 22 Μάρτη το έργο. Και παράλληλα τρέχει και η οριστική μελέτη του Σουλινάρη Πύλος Μεθόνη, που είναι στο ίδιο, στην ίδια ένταξη του έργου. Ένα αντιξιακό εργαλείο και αυτός ο δρόμος. Όπως στην συνέχεια υπογράμμισε ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης, βασική πάντως παραμένει η επιδίωξη που έχει να κάνει με τον δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Φυσικά στόχος παραμένει το Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη για το Δήμο και για την Πρωθυπουργό, που είναι και αυτό στοίχημα και δικό του. Το Καλαμάτα Ριζόμυλο και η Γανότητα πάει πάρα πολύ καλά. Ήδη υπάρχουν διευκρινήσεις επί της μελέτης, πιστεύω σύντομα να έχουμε νεότερα. Τρέχουν και οι εγκρίσεις. Είχαμε και συνάντηση και με τον κύριο Αγγελάκα και εγώ στην Τρίπολη για αυτό το θέμα. Θα έχει μια συζήτηση με τον κύριο Ανασόπουλο επόμενες μέρες στο Δημαρχείο της Μεσσήνης. Πιστεύω να λυθούν οι όποιες ενστάσεις υπάρχουν με παρεμβάσεις που κάποιες έχουν ήδη γίνει στη μελέτη. Είναι αναγκαίο να γίνει το έργο άμεσα. Άρα πιστεύω ότι σε κανένα δίμηνο από τώρα, να πάνε καλά, θα έχουμε ένταξη του έργου Καλαμάτα Ριζόμυλο, μεγάλο έργο αναπτυξιακό για την περιοχή. Και συνέχεια θα έχετε το Ριζόμυλο Σουλινάρι κομμάτι-κομμάτι να πηγαίνετε μέχρι τη Μεθόνη. Άρα λοιπόν, το όραμά μας, ο στόχος του Πρωθυπουργού αλλά και ο δικός μας για την Πηλία, για τη Μεσσηνία, σιγά σιγά βαίνει προς υλοποίηση. Ακούσαμε λοιπόν τα θετικά νέα και σήμερα ήρθε και ουσιαστικά η επισφράγηση αυτή με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών, με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και με μεταφορών και δικτύων του κ. Σταύρου Καλογιάννη, εγκρίθηκε η διάθεση του πίστωσης ποσού 13.800.000 ευρώ για το Σουλινάρι Κορυφάσιο. Να σημειώσουμε ότι τα έργα που περιλαμβάνονται είναι η κατασκευή αρτηρίας μήκους 14 χιλιόμετρων, η κατασκευή του έργου θα εφαρμοστεί δίχνη διατομή ενιαίου υδροστρώματος, αποκατάσταση και του παράπλευρου και εγκάρσιου δικτύου μήκους 3,1 χιλιόμετρων και κατασκευή 6 ισόπεδων κόμβων για την ασφαλή πρόσβαση. Νομίζω είναι μια σημαντική εξέλιξη, Νίκο, την είχαμε προειδεάσει και χθες. Και ένα σημαντικό ποσό που διατίθεται για μία ακόμη φορά για τη Μεσσηνία. Μία από τις μεγαλύτερες εξελίξεις ανάπτυξη για τη Μεσσηνία. Οπωσδήποτε ξέρουμε ότι οι δρόμοι όπου περνάνε, οι δρόμοι φέρνουν για ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε πάρα πολύ καλά το τι τραβάμε κάποιος για να πάει τώρα μέχρι την Πύλο, μέχρι την Κορώνη, μέχρι τη Μεθόνη. Και στα υπόλοιπα χωριά. Και στα υπόλοιπα χωριά τώρα εκεί πέρα που βρίσκεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο έγινε σήμερα, ο κ. Καλογέννης και επίσημα υπέγραψε την πίστοση, τα λεφτά πιστώθηκαν για τον δρόμο. Και να δώσω και την πληροφορία ότι και τα λεφτά είναι έτοιμα και για τον άλλο δρόμο, Καλαμάτα Ριζόμυλος, ο οποίος και αυτός τελειώνει εντός των πολύ λίγων εντός των ημερών. Μετά το Πάσχα ήδη έχουν βρεθεί και τα σημεία τα οποία μπορεί να γίνουν οι παρεμβάσεις να εξυπηρετήσουν, να τροποποιηθεί η μελέτη, οπότε να ευχαριστηθούν και κάποιοι από την Μεσσήνη οι οποίοι έχουν προβλήματα, δηλαδή να τροποποιηθούν όσο δυνατόν γίνεται. Μπορεί εις βάρος του δρόμου, δεν πειράζει, είπε ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να γίνει ο δρόμος, από εκεί πέρα τα βλέπουν μετά τα προβλήματα αν θα υπάρξουν στο μέλλον. Ο δρόμος και αυτός προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, γιατί μην ξεχνάμε, το λέω να το ξαναπώ και πάλι από αυτό το δελτίο, ότι ο Πρωθυπουργός μέσα σε τόσα πράγματα που έχει στο μυαλό του, η Μεσσηνία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όπως και αυτός ο δρόμος δηλαδή, και όπως μετά και ο δρόμος Ριζόμυλος Κορώνη, ο οποίος ξέρουμε πολύ καλά ένα πρόβλημα που υπήρχε εκεί πέρα με τους εργολάβους, κάποιος είχε κάνει ένας στον άλλον και αυτός εκτιμώ ότι θα προχωρήσει και αυτός πολύ γρήγορα. Σε μπλοκάρει, αφού είπες για τον Πρωθυπουργό, να σημειώσουμε και για τους Μεσσήνιους που είναι στο πλευρό του, όπως ο Χρήστος Γιάννης, ο οποίος ανέλαβε την... Ναι, να δώσουμε και την σήμερα ότι ο Χρήστος Γιάννης ανέλαβε και με τη Βούλα, πρόεδρος της, έναν άνθρωπο από τους πιο εμπιστούς του, ξέρουμε πολύ καλά, τον Χρήστο Γιάννη από το Χατζή της Μεσσηνίας, τον οικονομολόγο, ότι σήμερα τοποθετήθηκε και με τη Βούλα, δηλαδή με το ΦΕΚ
από την εφημερίδα της κυβέρνησης, πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών στον τομέα υγείας, που ξέρουμε τι γίνεται με τις προμήθειες στον τομέα υγείας. Βλέπουμε ότι και σε αυτή τη δύσκολη θέση, ο Πρωθυπουργός διάλεξε ένα μεσήνιο που του είχε εμπιστοσύνη. Βλέπετε πώς εμπιστεύεται. Δηλαδή, όπως είναι ο κύριος Στέλιος Στασινόπουλος στο ΣΔΟΕ, που και αυτή είναι πολύ δύσκολη θέση, όπως είναι η μεσήνη της ΕΥΠ, ο κύριος Κοντούλης και ο κύριος Καμαρινόπουλος, εκεί είναι στα πιο κρίσιμα σημεία. Είναι μεσήνη. Ο Πρωθυπουργός διαλέγει μεσήνιους. Έτσι και το Χρήστο Γιάνναρη σήμερα, ο οποίος και με τη Βούλα λόγια πάλι είναι πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. Για τους δρόμους αρχικά. Για τους δρόμους είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, ίσως η σημαντικότερη. Έχουμε πει πολλές φορές, όλοι το πιστεύουν αυτό, όποιον και να ρωτήσει τη Μεσσηνία, θέλουμε εσωτερικό δίκτυο με εύκολη, να υπάρχουν εύκολες προσβάσεις στο εσωτερικό του νομού. Από ό,τι βλέπουμε, εάν υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει υψηλό εννοώ πολιτικό ενδιαφέρον, πολλά πράγματα μπορούν να γίνονται. Και γι' αυτό θα πρέπει αυτή την ευκαιρία η Μεσσηνία να την εκμεταλλευτεί, για να μην μπορεί να την υπερεκμεταλλευτεί. Διότι έχει αδικηθεί κατά το παρελθόν. Βλέπουμε με ποιους τρόπους μπορεί να υπάρξουν πρόσθετα κονδύλια, όχι τα ψίχουλα ας πούμε, των περιφερειακών προγραμμάτων, τα οποία πού να πρωτοφτάσουν. Χρειάζονται ορισμένες παρεμβάσεις σημαντικές. Η Μεσσηνία σε αυτά τα ζητήματα είχε μείνει πίσω. Και τώρα φαίνεται ότι είναι πολύ πιο πίσω, όταν φτάνεις από την Αθήνα στην Καλαμάτα σε 2 ώρες και μπορεί και λιγότερο, άμα είσαι και λίγο γρήγορος. Και μετά θέλεις άλλη τόση ώρα για να φτάσεις στην Πύλο, ας πούμε, ή στην Κυπαρσία. Εάν, επαναλαμβάνω, γίνει το τμήμα του δρόμου αυτού που λέμε τώρα και με κάποιο τρόπο ή έστω και σαν βελτίωση ή κάποια άλλη διευθέτηση με την Ολυμπία Οδό, γιατί εγώ επιμένω ότι υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Θα σου πω και με την Ολυμπία Οδό, γιατί έχω πληροφορίες, Θανάση. Ναι, ξέρω και εγώ ότι υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Νομίζω ότι παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του Τσακώνα Καλό Νερό. Εάν αυτοί οι δρόμοι γίνουν, με την παράλληλη βελτίωση που γίνεται και στον δρόμο από εκεί στην Τριφυλία, στο Ρωμανού, Γαργαλιάνη και όλα αυτά που μπορούν να διευθετηθούν με κάποια κονδύλια ή τη βελτίωση του δρόμου Κυπαρσία, Φιλιατρά κλπ. Από εκεί το τμήμα, το οποίο ο δρόμος υπάρχει, αλλά χρειάζεται κάποια κονδύλια για να βελτιωθεί. Η πρόσβαση στη Μεσσηνία θα είναι πανεύκολη μετά. Και είναι μεγάλη υπόθεση. Και αυτό είναι το υπαθμόν ένα που πρέπει να ξεκινάμε. Οι δρόμοι φέρνουν επενδύσεις, φέρνουν επισκέπτες. Αυτό που θέλω να σου πω, Θανάση, να ανακοινώσω σήμερα, ότι και με τον δρόμο, με την Ολυμπία Οδός, την Ολυμπία Οδό έχουν δρομολογηθεί τα πάντα. Μην κοιτάς που δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις ακόμα και δεν έχουν γίνει, να λέμε να κοροϊδέψει τον κόσμο, να πούμε να είχαμε να λέγαμε. Η επιμονή, θα σου πω σήμερα, του κυρίου Τζαβάρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω και που συνάντησα και τον ίδιο, η επιμονή του κύριου Τζαβάρα για αυτό το θέμα είναι κάτι παραπάνω από πιεστική, δηλαδή από υπερπιεστική προς τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός το έχει στο μυαλό του. Σε συνομιλία που είχε με τον κύριο Τζαβάρα, του είπε να κάνει υπομονή και όλα θα γίνουν, γιατί κακά τα ψέματα, ότι το μεγαλύτερο βάρος της κυκλοφορίας το έχει τώρα ο δρόμος Πατρακόνιδος, ο δρόμος αυτός ενώνει την Ευρώπη με την Ελλάδα τώρα, κακά τα ψέματα τώρα, από εκεί λόγω του λιμανιού της Πάτρας. Και αυτό το πράγμα τώρα επεξεργάζονται κάποιες λεπτομέρειες και κάποια σχέδια ώστε να ξεκινήσει και ο δρόμος αυτός. Θα ξεκινήσει και ο δρόμος αυτός. Βέβαια θα υπάρχει καθυστέρηση και καλά κάνει ο κόσμος και φωνάζει. Αλλά λέω και αυτός ο δρόμος θα ξεκινήσει. Αυτή ήταν και η υπόσχεση του Πρωθυπουργού στον Υπουργό Πολιτισμού. Ο κύριος Τζαβάρας, να ξαναπώ ότι είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, αν είναι δυνατόν, παίρνει τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό και του λέει για αυτό το θέμα. Είναι πολύ μεγάλη η επιμονή του. Βέβαια, πρέπει να υπάρξει υπομονή, γιατί κακά τα ψέματα η χώρα περνάει την πιο δύσκολη οικονομική περίοδο. Δεν είναι δυνατόν τώρα να ανοίξουν ξαφνικά όλες οι κάνουλες. Και να πω και κάτι άλλο, ότι ξεκίνησε με 42 τράπεζες, οι οποίοι είχαν μια κοινοπραξία, 42 τράπεζες, η Ολυμπία Οδός, και τελικά οι τράπεζες οι οποίες έχουν μείνει, γιατί έχουν κλείσει περισσότερες, έχουν μείνει 16. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Προσπαθεί να βρεθεί μια φόρμουλα να ξεκινήσει και αυτός ο δρόμος. Υπάρχουν και κάτι προβλήματα άλλα για κάποιο Κόγκο έξω από την Πάτρα, στα Βραχνέικα, για να ξέρεις και τι γίνεται. Στα Βραχνέικα, ο οποίος έχει, εκεί που κάποιοι επιμένουν, παρόλο που νομίζω ότι απογράφηκε από το Υπουργείο Επικρατείας ότι τελικά δεν πέρασε αυτή
αυτή η διευθέτηση που είχε να γίνει με τον κόσμο Σαβραχνέικα. Ο κόσμος Σαβραχνέικα στοιχίζει περίπου αυτό που θέλανε, περίπου το 60 με 70% της Ολυμπίας εδώ. Λοιπόν, με αυτόν τον πύργο καταλαβαίνεις ότι είναι και άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Σίγουρα. Έχουν συζητηθεί όλα. Ο κύριος Τζαβάρας παρακολουθεί επισταμένος όλο και πάλι το δρόμο αυτόν, όλες τις λεπτομέρειες με τον κύριο Χατζηδάκη είναι σε διαρκή επικοινωνία. Να μην πω τσακωμό. Σε διαρκή επικοινωνία και με μεγάλη πίεση στον Πρωθυπουργό, που ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Κώστας Τζαβάρας είναι από τους πρώτους ο οποίος ήταν μαζί με τον Πρωθυπουργό, με τον σημερινό Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, πριν πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, να περάσουμε και να κλείσουμε ένα άλλο θέμα, γιατί σήμερα υπάρχει και ένα ξεχωριστό, μια ξεχωριστή συνέντευξη στο Έθνος του Δόκτωρ Περικλή Παπαδόπουλου. Τον είχαμε φιλοξενήσει πριν από λίγες μέρες και εδώ στην τηλεόραση Best. Για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με την διαστημική πύλη που μπορεί να γίνει στην Καλαμάτα και ένα σχέδιο που τρέχει. Θανάση, τι έχεις να πεις αυτό? Θέμη, εγώ τη διάβασα τη συνέντευξη και είναι μπράβο στον Πέτρο, γιατί έδωσε και στους πιο ανόητους να καταλάβουν γιατί πράγμα μιλάμε έτσι όπως είναι η συνέντευξη αυτή σήμερα. Γιατί ορισμένοι ή έχουν μειωμένες προσλαμβάνωσες ή έχουν χάσει την μπάλα τελείως και τη λογική. Γιατί κάτι είδαμε, λέει ότι θα έρθουν ένα, κάπου είδα γραμμένο σήμερα για ένα τρεις, λέει, είπε ο άνθρωπος στην Καλαμάτα, ότι θα έρθει αυτά και τούτα και τα άλλα και κάτι ευτελή σχόλια, ας πούμε. Μίλησε ο άνθρωπος στο συνέδριο παρουσιάζοντας ένα παγκόσμιο project για το οποίο σήμερα έδειξε και το Μέγκα ένα ρεπορτάζ. Μπορεί να αναφερθεί βέβαια στην κίνηση του Περικλή Παπαδόπουλου. Όχι, μίλησε για την εταιρεία. Η οποία έχει επενδύσει 350 εκατομμύρια ευρώ κλπ. Και έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικές και μέσα στο 2014 θα γίνει και η πρώτη κανονικά. Mm-hmm. Που είπε, αυτό είναι το πρόγραμμα και δηλαδή. Στα πολύ ψηλά. Ναι, λοιπόν. Και κάποιοι άλλοι για να αφεδροποιήσουν την κατάσταση εδώ, επειδή έχουν χάσει την μπάλα τελείως δηλαδή και τη λογική, είπαν ότι ο άνθρωπος είπε ότι θα έρθουν εδώ να πούμε, από την πύλη της Καλαμάτας, θα εισρέψει ένα 3 δολάρια και δεν έχουμε τι να τα κάνουμε κλπ. Και θα χαιρετήσουμε τη Μέρκελ και κάτι. Κάτι καραγιοζιλία, δηλαδή κάτι πράγματα. Κάτι ευτελή σχόλια, δηλαδή για να σνομπάρει τον Πρωθυπουργό, τον Περιφερειάρχη και τον. Και έναν κορυφαίο. Και αυτό το μεγάλο επιστήμα, τον κορυφαίο επιστήμα, το Έθνος σήμερα, να δείξω το Έθνος, συγγνώμη, να δείξω το Έθνος, ότι τον έχει σε πρωτοσέλιδο σήμερα τον άνθρωπο αυτό. Ναι. Σε πρωτοσέλιδο το Έθνος. Επειδή δεν ρώτησε την ελευθερία του Έθνος, δεν ρώτησε τον Πλεμμένο να του πει εκεί, μου επιτρέπει να ασχοληθώ με τον κύριο Περικλή Παπαδόπουλο. Γι' αυτό ο κύριος Πλεμμένος έγραψε αυτά τα απαξιωτικά σχόλια σήμερα. Και θα πω και μία μομφή στον κύριο Ηλία Μπιτσένη, ο οποίος άρχισε συντάκτης και είναι πολύ πιο ενημερωμένος και πολύ πιο, νομίζω, έμπειρος. Πώς τον άφησε και έκανε αυτό το σφάλμα. Αγαπητέ Ηλία, πώς τον άφησε και έκανε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ντροπή για τον τόπο μας. Οποιοςδήποτε να πάει να κρίνει ένα αστροφυσικό παγκοσμίου φήμης, ο οποίος είναι από εμάς, από τον τόπο μας. Εσύ άρχισε συντάκτης ελευθερίας είσαι. Τον αφήνεις να κρίνει και να γράφει τέτοια σχόλια. Να γελάνε μέχρι και οι γύφτοι. Λοιπόν. Αλλά είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι ο ιδιοκτήτης της πόλης και του νομού. Λοιπόν. Κατά φαντασία, αλλά κοίταξε το θέμα. Το θέμα είναι το τι αντιλαμβάνεται κανείς και ποιες προσλαμβάνωσεις έχει. Φαίνεται, ας πούμε, ότι ορισμένοι έχουν αναγάγει τη σνομπαρία και τον ευτελισμό των πάντων σε υπαξιακό ζήτημα δικό τους, παριστάνοντας τους ειδικούς. Μα την εμπάθειά του που έχει αυτός ο άνθρωπος με όλους τους ανθρώπους. Είδα ότι με αυτό τον ευτελή τρόπο προσπάθησαν να απαξιώσουν ένα επιστημονικό project το οποίο αναπτύχθηκε στο αναπτυξιακό συνέδριο της Πελοποννήσου, το οποίο επίσης σε κάποιες άλλες στήλες είδα τελείως απαξιωτικά ότι το χαρακτήρισαν φιέστα και σαν τίποτα δηλαδή κλπ. Γι' αυτό το οποίο ενδιαφέρθηκαν και το οποίο περιλαμβάνει κάποιους στρατηγικούς άξονες που είναι εκ των νουν κάνευ για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου. Αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά, εάν δεν θεμελιώσουμε κάποιους στρατηγικούς τομείς σε αυτόν τον τόπο, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά όσα λεφτά και αν υπάρξουν. Πάμπολα λεφτά υπήρξαν και πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Θανάση μου. Στην περιοχή. Γιατί τα αρπάξανε οι ειδικοί. Τα αρπάξαν το κογκλήφι, οι ραντιέρδες εδώ, οι ντόπιοι. Και εμείς εδώ πέρα κοιτάξαμε να δίνουμε εργολαβίες, αναθέσεις και το ένα και το άλλο και να κάνουμε παντός επιστού τους πονηρούς. Και γιατί νομίζουμε ότι είμαστε ιδιοκτήτες της πόλης και του νόμου, αυτό που λέω. Να πω, να δανειστώ κάτι από το Έθνος το σημερινό, το Έθνος το σημερινό, που γράφει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει βραβευτεί με το μεγαλύτερο βραβείο από την NASA για την πολύτιμη προσφορά του.
Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει βραβευτεί για τον κύριο Περικλή Παπαδόπουλο, λέω, τον καθηγητή, με το μεγαλύτερο βραβείο από την Άσα, ο κύριος Πλεμένος τον απαξίωσε λέγοντας αυτά τα πράγματα σήμερα. Γιατί αν ψάχνουμε για εξωγήινους, μήπως τελικά ο ίδιος είναι εξωγήινος και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν. Για να μην τρελαθούμε. Ή αυτό που έγραφε σήμερα, ότι πήγε ο Περιφερειάρχης, που τρελάθηκε βέβαια από την εμπάθειά του, που πήγε ο Περιφερειάρχης στον Πρωθυπουργό και λέει δεν συζητήσαν τίποτα για την Ολυμπία Οδό. Μήπως νομίζαν στο Μαξίμου θα λύσουν το θέμα της Ολυμπίας Οδού, θα έχουν πάρει και καλιά πολιτόζα να του πει πως θα κάνουν την Ολυμπία Οδό. Τόσο εύκολο είναι αυτός ο δρόμος. Το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν σοβαρευόμαστε με τίποτα, βλέπω εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι αυτό που τους και είναι ότι ακυρώνεται αυτή η στρατηγική που προσπαθούσαν, η παραπληροφόρηση δηλαδή που προσπαθούσαν να περάσουν, ότι η περιφέρεια, ας πούμε, ο Τατούλης, μη έχοντας, ας πούμε, πια βάση έτσι στην Πελοπόννησο πολιτική σταθερή, αφού δεν έχει καμία σχέση με το Σαμαρά, ότι είναι τελειωμένος. Θέλουν να απαξιώσουν αυτό, το οποίο τους έχει γίνει έμονη ιδέα, αλλά δεν ξέρουν προφανώς ότι οι αιμονές μερικές φορές οδηγούν σε πολύ... σε μεγάλα διέξοδα αυτούς που τις έχουν τις αιμονές. Βλέποντας λοιπόν ότι αυτό δεν ισχύει και ότι ούτε κομμένο σκηνή υπάρχει ούτε τίποτα, υπάρχει θεσμική συνεργασία και αμοιβαίο ενδιαφέρον για την Πελοπόννησο όλων των θεσμών, γιατί έτσι πρέπει να υπάρξει και λογικό είναι ο Πρωθυπουργός για την περιφέρειά του να δείχνει, ανεξάρτητα αν δεν είχε στηρίξει την επιλογή Τατούλη. Εξάλλου ο Τατούλης από τους χώρους της παράταξης αυτής προέρχεται και έχει δηλώσει ξεκάθαρα σε όλους τους τόνους ότι στηρίζει. Και ήταν και από τους λίγους ο οποίος υποστήριξε την επάνωδο του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, αν έχεις υπόψη. Ένα είναι αυτό. Από τους τρεις. Ένα είναι αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτός δεν ήθελε. Βασικότερο είναι ότι στήριξε το εγχείρημα της τρικομματικής κυβέρνησης, το οποίο βεβαίως για κάποιους το εγχείρημα αυτό δεν είναι το σωστό δηλαδή που έπρεπε να υπάρξει στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι η χώρα έχει μπει σε μια απορία. Το πρόγραμμα βέβαια είναι δύσκολο. Ωστόσο έχει αλλάξει το κλίμα, ας πούμε, και βλέπουμε ότι κινούνται και άλλα πράγματα παράλληλα και δεν έχουμε μείνει μόνο στην δοσομετρία της Τρόικας κλπ. Η οποία έχει γίνει σε μια άλλη διαδικασία, ας πούμε, έχει μπει η χώρα τώρα. Αυτό το πράγμα λοιπόν κάποιοι δεν μπορούν να το χωνέψουν. Λοιπόν, και αυτό τους δημιουργεί πρωτίστως αδιέξοδα στους ίδιους. Ωραία. Αλλά βέβαια δημιουργεί και μια παραπληροφόρηση η οποία είναι απίστευτη. Μια παραπληροφόρηση και ότι λιδωρούν έναν άνθρωπο, ότι είναι παγκοσμίου φήμης, λέμε, έναν άνθρωπο ο οποίος, δηλαδή αυτό υποτιμά τον τόπο μας, δηλαδή, και λέω και πάλι ότι είναι όπως είχε πει τότε ο συγχωρημένος ο Χριστόδουλος να πεθάνει η γίδα του γείτονα. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα, δηλαδή. Παρουσιάζει ο άνθρωπος ένα project το οποίο είναι παγκοσμίως ανεγνωρισμένο. Όπως είπε σήμερα το Μέγκα, το έθνος τον έχει πρωτοσέλιδο και τέτοια και ο άλλος γυρνάει τώρα να πει, γι' αυτό λέω τελικά, μήπως είναι εξωγήινος ο ίδιος. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε αυτά για να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας. Καληνύχτα. Πάμε στα θετικά νέα που υπάρχουν για το πάρκο του ΟΣΕΜ με το μνημόνιο συνεργασίας με την ΓΕΟΣΕ να περνά πλέον στα χέρια του Δήμου Καλαμάτας. Σε δηλώσεις του Παναγιώτη Νίκας έδειξε την ικανοποίηση. Στο Δήμο Καλαμάτας παραχωρείται πλέον το πάρκο του ΟΣΕ. Γεγονός που ικανοποιεί ιδιαίτερα το Δήμαρχο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας που υπογραμμίζει πως ήρθε η ώρα για έργα. Απέδωσε η προσπάθεια που κάναμε για μήνες. Και σήμερα έλαβα με φαξ από τον πρόεδρο της ΓΕΟΣΕ, τον κύριο Σκίτσα, το μνημόνιο το οποίο προτείνει η ΓΕΟΣΕ για συνεργασία, που είναι ταυτόσιμο με την δική μας πρόταση. Στην ουσία παραχωρούνται στο Δήμο Καλαμάτας με σύμφωνο αόριστης διάρκειας στο πάρκο, όπου επιτέλους μπορούμε να κάνουμε κάποια έργα εξυγχρονισμού εκεί. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό στο πάρκο, γιατί δεν ήταν δικό μας. Είχε καταγγελθεί ουσιαστικά το χρυσιδάνιο. Από εδώ και πέρα μπορούμε να παρέμβουμε, να προχωρήσουμε τη διαδικασία ενοικίασης του κηλικίου, όπου τα έσοδα θα είναι μισά-μισά. Παράλληλα παραχωρούνται όλοι οι χώροι από τον κεντρικό σταθμό της Καλαμάτας έως και το πλατή. Και επίσης μας δίδονται όλοι οι χώροι, δηλαδή ο χώρος των σιδηρογραμμών, όλοι οι σταθμοί και τα κτίρια, τα οποία είναι δεκάδες κυριολεκτικά, από τον κεντρικό σταθμό της Καλαμάτας μέχρι και το πλατή, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήμου, για την κάλυψη αναγκών κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων.
Το θέμα έρχεται στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη του Πάσχα, ώστε να εγκριθεί το μνημόνιο συνεργασίας και να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση των χώρων. Θα καλέσω κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς. Υπάρχουν δυνατότητες στέγασης και δυνατότητες οργάνωσης εκδηλώσεων, ιδιαίτερα στον χώρο του κεντρικού σταθμού του ΟΣΕ εδώ Καλαμάτας. Υπάρχουν δυνατότητες και για υπαίθριες εκδηλώσεις μεταξύ της αποθήκης και του κεντρικού σταθμού, με πολύ λίγες παρεμβάσεις. Χαίρομαι ειλικρινά για αυτή την εξέλιξη, γιατί θα μπορέσει ο Δήμος να συμβάλλει στην διατήρηση της περιουσίας του ΟΣΕ με τις όποιες δυνατότητες έχει. Ξέρετε, είχαν γίνει κέντρα εκεί όπου κινούνται διάφορες ομάδες, παραβατικοί, δυστυχώς και μετανάστες. Και θα μπορέσουμε όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε για το καλό της πόλης, μέχρι και το πλατή. Εν αναμονή της εγγενείας του νέου χώρου του Μουσικού Σχολείου βρίσκονται μαθητές και εκπαιδευτικοί, καθώς το αμφιθέατρο θα χρησιμοποιηθεί για διάφορες εκδηλώσεις. Παράλληλα, έξω αναφοράς είναι ότι στις 13 Μαΐου ξεκινούν οι εγγραφές για όλους τους μαθητές έκτης δημοτικού που βρίσκονται στο στάδιο να επιλέξουν τι θα ακολουθήσουν. Σε λίγο καιρό αναμένεται να εγκαινιαστεί ο νέος χώρος του Μουσικού Σχολείου, ενώ παράλληλα γίνονται ήδη ενέργειες για τις εγγραφές των μαθητών της 6ης Δημοτικού που θα πάνε γυμνάσιο. Βρισκόμαστε στο νέο χώρο του αμφιθέατρου του νέου Μουσικού Σχολείου, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει σε λίγο καιρό. Αρχίζει πάλι η περίοδος των εγγραφών για τους μαθητές της 6ης Δημοτικού που πρόκειται του χρόνου να βρίσκονται στην πρώτη γυμνασίου. Η περίοδος αυτή είναι από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου. Το Μουσικό Σχολείο, όπως ξέρουν οι περισσότεροι πια, είναι ένα σχολείο το οποίο συνδυάζει μαθήματα γενικής παιδείας και μουσικής παιδείας. Σε αυτό διδάσκονται όλα τα μαθήματα της γενικής παιδείας όπως σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία της πόλης. Υπάρχει γυμνάσιο και λύκειο και το πρόγραμμα είναι επιβαρημένο με 1-2 ώρες ημερησίως, ανάλογα με την τάξη, προκειμένου να διδαχτούν μαθήματα μουσικής παιδείας, όπως η διδασκαλία μουσικών οργάνων και η συμμετοχή σε σύνολα φωνητικής ή οργανικής μουσικής. Τα παιδιά που επιθυμούν να βρεθούν του χρόνου σε αυτό το χώρο, σε αυτό το σχολείο, πρέπει οι γονείς τους να καταθέσουν μία αίτηση στο Μουσικό Σχολείο, στο χρονικό διάστημα που είπαμε ανάμεσα στις 13 και 30 Μαΐου, προκειμένου να λάβουν μέρος στα μουσικά τεστ, τα οποία θα γίνουν μετά το τέλος του σχολικού έτους του Δημοτικού, δηλαδή γύρω στις 15 με 19 Ιουνίου, και στα οποία στόχος μας είναι να διαγνώσουμε βασικές μουσικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας μαθητής του Μουσικού Σχολείου, ώστε να γίνει μαθητής αυτού του σχολείου και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του μαθήματος, του σχολείου. Αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι τα παιδιά που έρχονται στο Μουσικό Σχολείο δεν προορίζονται αποκλειστικά να γίνουν μουσικοί επαγγελματίες, να ασχοληθούν δηλαδή επαγγελματικά με τη μουσική. Ο στόχος του σχολείου και το όραμά μας είναι να μάθουμε στους μαθητές να ακούνε ποιοτική μουσική, να παίζουν και να τραγουδάν ποιοτική μουσική, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, είτε αυτή είναι ελληνική, παραδοσιακή, έντεχνη, κλασική, ροκ, οτιδήποτε. Τα παιδιά που έρχονται στο Μουσικό Σχολείο, στο Λύκειο, μπορούν να ακολουθήσουν οποιαδήποτε κατεύθυνση, θεωρητική, τεχνολογική ή θετική, και τελικά να οδηγηθούν στην σχολή της επιθυμίας τους. Βασικό προτέρημα αυτού του σχολείου είναι τα ολιγαμελή τμήματα. Στο γυμνάσιο τα τμήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 22 άτομα. Στο ΔΕ Λύκειο οι κατευθύνσεις γίνονται συνήθως με 7-8 άτομα στην κάθε κατεύθυνση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μαθητής που ενδιαφέρεται να γραφτεί στο Μουσικό Σχολείο δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει ήδη μουσική, ενώ λόγω του γεμάτου προγράμματος παρέχεται και δωρεάν γεύμα. Και δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει μουσική από πριν. Εάν γνωρίζει, καλώς γνωρίζει, αλλά επειδή τα μαθήματα των οργάνων είναι απολύτως ατομικά, μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει από το μηδέν ή από το στάδιο στο οποίο ήδη βρίσκεται, όπως επίσης και η συμμετοχή του στα μαθήματα της θεωρίας της ευρωπαϊκής όσο και της παραδοσιακής μουσικής ξεκινάνε από την αρχή, άρα ένα παιδάκι που δεν ξέρει καθόλου μουσική μπορεί να ανταποκριθεί μια χαρά. Βασική προϋπόθεση είναι η αγάπη για τη μουσική, η αγάπη ενασχόληση με τη μουσική. Θα πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά, προκειμένου να ανταποκριθούν στο μεγάλο πρόγραμμα που κρατάει μέχρι τις 3 ή 3,5 το αργότερο, παρέχεται σε αυτά τα παιδιά ένα γεύμα, δωρεάν γεύμα από το κράτος, που περιλαμβάνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της υγιεινής διατροφής.
Ικανοποιητική εκφράζεται μέχρι τώρα η κίνηση στην ακροπολία της Καλαμάτας. Οι καταναλωτές επιλέγουν τα ντόπια ποιοτικά προϊόντα, τα οποία μάλιστα φέτος παρουσιάζουν και πολύ καλές τιμές. Άρχισε να ζεσταίνει η κίνηση και στην ακροπολία της Καλαμάτας, με αυτή να κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες για το Πασχαλινό τραπέζι. Όπως σημειώνουν οι κρεοπόλες, οι τιμές είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές και μάλιστα εμφανίζουν πτωτική τάση σε σχέση με πέρυσι. Προτιμούν αρνί, κατσίκι, πατσές, πόδια, άντερα και σε λιγότερη ποσότητα μοσχάρι και χοιρνό. Οι τιμές είναι πεσμένες από πέρσι σε όλα τα είδη. Το αρνί 8 ευρώ, το κατσίκι 9, πατσές, πόδια, άντερα 5 ευρώ και το χοιρνό 5 ευρώ. Οι παραδοσιακοί κρεοπόλες συνεχίζουν με ελληνικά κρέατα να μας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα στο πιάτο μας. Υπάρχει έτσι κίνηση από τον κόσμο? Ναι, υπάρχει κίνηση και πιστεύω ότι Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο θα κορυφωθεί η κίνηση και θα πάμε πολύ καλά. Αυτό που λέτε και εσείς είναι να επιλέγουν τα παραδοσιακά κρεοπολία. Ναι, πάντα τα παραδοσιακά κρεοπολία που έχουν ποιοτικά και γνήσια κρέατα. Όπως σημειώθηκε από τον κύριο Αλεξανδρόπουλο, σημαντική ήταν και η κίνηση που υπήρξε από όλους τους εθελοντές και συλλόγους για την προσφορά κρέατος. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο Μυσσηνίας, τον Δήμο Καλαμάτας και τους τρίτεχνους και το Δημοτικό Παντοπολείο που μας τίμησαν με την παρουσία τους και μας προτίμησαν. Τα προϊόντα μας είναι νέδουσας, επάνω από το χωριό το δικό μας, ντόπια, γνήσια, ποιοτικά και σε πολύ καλές τιμές για όλο τον κόσμο. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να μας προτιμήσει και να τους εξυπηρετήσουμε όλους. Μικρή είναι η αύξηση της κίνησης του υπεραστικού κτέλου όμως λόγω των γιορτινών ημερών. Από τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένεται η άνοδος του αριθμού των επιβατών, καθώς ήδη υπάρχουν προκρατήσεις. Βέβαια, για τους πολίτες που χρησιμοποιούν λεωφορεία, ανακοινώνονται οι τροποποιήσεις των δρομολογίων για τις ημέρες του Πάσχα. Μικρή είναι η αύξηση των επιβατών που έχει παρουσιαστεί αυτές τις ημέρες, που ταξιδεύουν κυρίως προς Καλαμάτα με το υπεραστικό κτέλ της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Βρισκόμαστε λοιπόν μεγαλοβδομάδα και στο υπεραστικό κτέλ, όπως αναμενόταν άλλωστε, έχει αρχίσει η κίνηση κυρίως στη γραμμή της Αθήνας, από Αθήνα δηλαδή προς Καλαμάτα. Ακόμα φυσικά δεν έχουμε ενδεικτικά στοιχεία να αναφέρουμε για το μέγεθος αυτής της κίνησης. Είναι οι πρώτες μέρες μεγαλοβδομάδας. Η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή, όπως επίσης κίνηση θα έχουμε και το Μεγάλο Σάββατο. Πάντως τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουμε δεν θα λέγαμε ότι είναι και αρκετά θετικά. Αναμενάμε μέχρι τώρα περισσότερη κάθοδο, ιδίως στις μέρες μας πέρασαν το Σαββατοκύριακο πριν τη μεγαλοβδομάδα. Αυτή την κάθοδο δεν την είχαμε. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και λιγότερους επισκέπτες φέτος στη Μεσσηνία. Αυτό όμως θα το δούμε και θα μπορέσουμε να βγάλουμε σίγουρα συμπεράσματα τη Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, καθώς και το Μεγάλο Σάββατο που αναμένεται να είναι για τελευταία μέρα της καθόδου προς την Καλαμάτα. Βέβαια, η αύξηση του επιβατικού κοινού αναμένεται από τη Μεγάλη Πέμπτη, καθώς υπάρχουν ήδη προκρατήσεις. Φυσικά, όπως σας είπα και πριν, η κίνηση αναμένεται να ξεκινήσει από τη Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο. Ήδη υπάρχουν αρκετές προκρατήσεις στα λεωφορεία. Έχουν προγραμματιστεί τα έκτακτα δρομολόγια ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε την βατική κίνηση που θα παρουσιαστεί. Τώρα αναμένουμε και ασφαλή συμπεράσματα θα βγάλουμε όταν ολοκληρωθεί η κίνηση αυτές τις άγριες μέρες του Πάσχα. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι τις γιορτινές αυτές ημέρες τροποποιούνται για λίγο τα δρομολόγια. Μερώσουμε το βατικό κοινό ότι τη Μεγάλη Παρασκευή στο πραστικό κτέλ θα υπάρχουν δρομολόγια αργίας. Την Κυριακή του Πάσχα δεν θα εκτελεστεί κανένα ενδονομαρχιακό δρομολόγιο παρά μόνο δύο δρομολόγια από Καλαμάτα προς Αθήνα 7.30 το απόγευμα και 10 το βράδυ, καθώς και δύο δρομολόγια το πρωί από Αθήνα προς Καλαμάτα 8.30 το πρωί και 9. Επίσης να πούμε ότι τη Δευτέρα του Πάσχα και την Τρίτη του Πάσχα θα είναι δρομολόγια αργίας, την Τρίτη λόγω της μεταφοράς της Πρωτομαγιάς. Τελειώνοντας και με την ευκαιρία της παρουσίασης εδώ, θα θέλαμε εκ μέρους της δίκης του ΚΤΕΛ, καθώς και των εργαζομένων του ΚΤΕΛ, να ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλές γιορτές στις άγιες μέρες στις οποίες διανύουμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Ακολουθεί η εκπομπή Τι Παίζει με την Δέσποινα Καλογεροπούλου και με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.